Καλησπέρα Κυριάκο, δεν ξέρω να μας ακούς τώρα. Εγώ σας ακούω και από πριν, καλησπέρα. Α, έλα Κυριάκο, καλησπέρα. Λοιπόν, καλή επιστροφή στα νέα καθήκοντα, παύλα παλιά, γιατί δεν νομίζω να είσαι σε ένα κομμάτι έτσι καινούριο για σένα, κάθε άλλο. Μετράς 20 και πλέον χρόνια. Ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί η σύλλογος του 20 που λέω, δεν είναι. Όχι, γιατί πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση. Γι' αυτό, αλλά εντάξει, είναι ένα τυπικό εμπόδιο που δεν με πολύ απασχολεί τώρα αυτή την περίοδο, να σου πω την αλήθεια. Χαρακτηρίζεις εύκολη την απόφασή σου να αφήσεις την πολιτική και να επιστρέψεις στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Εύκολη. Εγώ πάντα σκέφτομαι τον ΠΑΟΚ ως έναν οργανισμό ο οποίος έχει φιλάθλους, έχει κόσμο, έχει έναν οργανισμό δυνατό. Οι μόνες μου σκέψεις ήταν για το πώς θα δέχονταν εκείνοι μια επιστροφή μου. Από τη δική μου την πλευρά, εφόσον μου ζητήθηκε, ναι, δεν... Το ήξεραν και όλοι αυτό το πράγμα, βέβαια, έτσι, για μένα, ότι σε περίπτωση που κάποιος μου ζητούσε να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, θα βοηθούσα. Δεν ήταν και καμιά έκπληξη, ας πούμε, αλλά πάντα σκέφτομαι έτσι το ότι κάνεις, πώς το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, γιατί πρέπει να είναι κατανοητές οι ενέργειες σε όλα τα πράγματα και στην δική μου απόφαση. Νομίζω ότι το κλίμα που πήρα ήταν ένα καλό κλίμα και όταν έφυγα και όταν συζητήσαμε την επιστροφή, οπότε δεν είχα δεύτερες σκέψεις καθόλου. Αυτή η παρουσία στην πολιτική, Κυριάκο, για 9 και πλέον μήνες, τι σου άφησε, τι κρατάς και τι δεν σου άρεσε ενδεχομένως? Πολλά πράγματα μου άφησε, ακόμα και σε επαγγελματικό επίπεδο, πράγματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Ξέρεις, όταν κάνεις εταιρική επικοινωνία, γιατί στην ουσία στο ποδόσφαιρο αυτό κάνουμε, όταν έχεις να απευθυνθείς σε κοινό συγκεκριμένο, κάποιες φορές δεν βλέπεις τα πράγματα ευρύτερα, δεν βλέπεις πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα που κάνεις άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτό το συγκεκριμένο κοινό, αλλά παρόλα αυτά τι επίδραση έχει πάνω τους. Μπορώ να πω ότι και οι μήνες στην Αθήνα, αλλά και το διαφορετικό κοινό, το οποίο είναι μεν διαφορετικό σε χαρακτηριστικά, αλλά έχει και πολλά κοινά σημεία, έτσι, σε ό,τι αφορά το ότι περιμένει κάποια πράγματα από σένα να ακούσει, να καταλάβει, να κατανοήσει, και εσύ πρέπει να είσαι ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή κατανοητός, απλός, ψύχρεμος, για να μπορέσει να συνδιαλλαγείς. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Η πολιτική, εντάξει, δεν θεωρώ ότι πολιτική είναι αυτό που όταν είσαι κομματικός τέλεχος. Πολιτική είναι τα πάντα. Είμαστε όλοι μας πολιτικοί, όπως είμαστε και πολίτες, σε όλη μας τη ζωή. Εγώ απλά αυτό το διάστημα πήρα κάποια, ας πούμε, εμπειρία για το πώς λειτουργούν οι κομματικοί μηχανισμοί, την οποία, εφόσον αποφάσισα να εμπλακώ με την πολιτική, θεώρησα ότι ήταν χρήσιμη. Σε πρώτη φάση, πιστεύω, αν με επιτρέπεις. Ναι, ναι. Είναι τα θηρία, ναι, της πολιτικής μεγαλύτερα ή του αθλητισμού στην επικοινωνία και κατ' επέκταση στη λειτουργία? Ποιο είναι πιο δύσκολο κομμάτι πάνω στην επικοινωνία? Η επικοινωνία στο ποδόσφαιρο για μένα δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί η επικοινωνία στην πολιτική έχει το μείγμα λογικής συναισθήματος, είναι γέρνη προς τη λογική. Οι συζητήσεις είναι λογικές, ενώ στο ποδόσφαιρο οι περισσότερες είναι συναισθηματικές. Απευθύνεσαι περισσότερο στο συνέστημα ή προσπαθείς να κοντρολάρεις το συνέστημα ή προσπαθείς να βγάλεις το συνέστημα. Αυτό είναι πάντα πιο δύσκολο. Θεωρώ ότι δεν συγκρίνεται. Η επικοινωνία στο ποδόσφαιρο θεωρώ ότι δεν συγκρίνεται με καμιάς άλλης μορφής επικοινωνία. Σε πρώτη φάση, Κυριάκο, έχει φύγει από μέσω του μικρόβιου της πολιτικής, και λέω σε πρώτη φάση γιατί αφενός και σε μικρό ηλικία, δεν μπορείς να ξέρουμε ούτε εσύ σε 10 καλά, χρόνια. Καλά, μας είπες 20 χρόνια είναι στο χώρο και τώρα μικρός ηλικία. Μικρός είναι, ρε φίλε, ναι, μικρός είναι. Εντάξει. Μεγάλο, αν το λέει και μεγάλο, εντάξει. Σε ακριβώς. 41-42, να τα λέμε, μην τα κρύβουμε. Με το καλημέρα, Κυριάκο, αν δεν κάνω λάθος, για λιγότερο από 200 ψήφους δεν μπήκε στο κοινοβούλιο. Ναι. Αντιμετωπίζοντας
πολιτικούς με πορεία 20 ετών στο χώρο, μπορεί και παραπάνω, και με ένα κόμμα που δεν είχε και 5-6 έδρες, είχε μία, αν δεν κάνω λάθος, στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Μήπως ένα παράθυρο ανοιχτό να το σκεφτείς ξανά γρήγορα, να ξαναμπείς, είσαι από τη φάση δεν το σκέφτεσαι καθόλου πλέον, το να επιστρέψεις το πολιτικό ψήφο. Τώρα είναι μια κουβέντα, ξέρεις, η οποία έχει παραμέτρους διάφορες και δεν θέλω να το πολύ αναλύσουμε, ενώ θα χάσουμε χρόνο. Ο οποίος, όπως λες, δεν έχει νόημα, γιατί οι εξελίξεις δεν ξέρεις ποτέ πώς προκύπτουν. Η γενική μου τοποθέτηση είναι ότι εγώ με την πολιτική ασχολούμαι από μωρό παιδί, μεγάλωσε σε τέτοιο σπίτι, την αγαπάω την πολιτική, τη θεωρώ ότι είναι η λύση σε πολλά προβλήματα. Δεν είναι το πρόβλημα το ότι κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν το πεδίο που είχαν από πολιτικές θέσεις για προσωπικό τους όφελος, έχει φτύρει την πολιτική στα μάτια των πολιτών, και εγώ αυτό το θεωρώ επικίνδυνο, και αυτό ήταν το κίνητρο να συμμετέχω. Να φανεί ότι και άνθρωποι από την αγορά, από την καθημερινότητα, από τη διπλανή πόρτα μπορούν, διεκδικούν και πετυχαίνουν να βοηθήσουν τη χώρα από άλλες θέσεις, από τη θέση του βουλευτή. Υπό αυτή την έννοια δεν σταματάς ποτέ να είσαι πολιτικός, το επαναλαμβάνω. Από την άλλη όμως, όταν ασχολούμαι με κάτι επαγγελματικά, δεν ασχολούμαι βάζοντας ορίζοντες ή χρονικούς περιορισμούς ή κάνοντας το επόμενο σχέδιο. Δηλαδή, εφόσον αυτό ήταν έτσι και ένα κομμάτι σκέψης, εφόσον γύρισα, εφόσον είμαι εδώ με όλη μου την καρδιά για να κάνουμε δουλειά στον ΠΑΟΚ, δεν σκέφτομαι πότε θα σταματήσω από τον ΠΑΟΚ για να ξανακατεύω στις βουλευτικές εκλογές. Αν όταν γίνουν οι εκλογές, έχουμε κάνει έναν άλλον μεγάλο κύκλο επιτυχημένο, έχουμε ολοκληρώσει κάποια πράγματα που έχουμε θέσει ως στόχους, τότε θα το ξανασυζητήσουμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Αφήνουμε την πολιτική. Πάμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα, όπως είπες, της πρώτης φοράς που ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να πεμπολίσεις το δικαίωμα να ξανακατεύεις τις εκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εγώ είμαι και λίγο περίεργος στις αποφάσεις μου. Δεν πηγαίνω συνήθως με αυτό που μετά αναμενόμενο. Ωραία. Πάμε λίγο και στα αθλητικά. Στα ποδοσφαιρικά. Εχθές Κυριάκο Μάκης Γκακάτσης είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ της διακοπής με δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να έχει τηλεσυνδικήσει ιστορία με την Ξάνθη που έχει ταλαιπωρήσει τον σύλλογο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο. Βλέποντας την κατάσταση απ' έξω, αλλά σίγουρα μιλώντας κάθε μέρα με ανθρώπους του ΠΑΟΚ για αυτό το διάστημα. Ο τίτλος είναι ελάχιστα διαφορετικός. Χθες ο Μάκης ο Γκαγκάτσης είπε ότι αν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έγκαιρα το πρωτάθλημα, έγκαιρα σημαίνει να μην χαλάσει και ο προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς, γιατί για αυτό το πράγμα έγινε και η κουβέντα, έτσι, ότι οι ρεαλιστικές εκτιμήσεις λένε ότι δύσκολα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Αν δεν μπορέσει έγκαιρα να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, τότε θα συζητήσουμε προφανώς τη διακοπή, χωρίς να είμαστε αρνητικοί σε αυτό. Δεν είμαστε δογματικοί σε αυτό το πράγμα. Οι προϋποθέσεις που βάλαμε δεν ήταν αφενός να έχει τελεσυνδικήσει η δική μας η απόφαση, να μην πάμε με κρεμότητες σε μια διακοπή. Και το δεύτερο είναι να έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία να έχει αξιολογήσει το τι σημαίνει διακοπή. Να έχει μελετήσει το τι σημαίνει διακοπή και να έχει αξιολογήσει, άρα και να προτείνει και λύσεις για το πώς θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που θα δημιουργήσει μια διακοπή. Γιατί, να μην γελιόμαστε, μια διακοπή δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα που θα τελειώσει. Θα είναι ένα κουτσουρεμένο πρωτάθλημα. Θα είναι ένα πρωτάθλημα με λιγότερα έσοδα από χορηγούς τηλεοπτικά, με εκκρεμότητες απέναντι στους ανθρώπους που αγόρασαν διαρκείας για όλες τις ομάδες, που σημαίνει ότι αυτά που έχασαν πληρώνοντας ένα ολόκληρο διαρκείας φέτος θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους ανταποδώσει την επόμενη χρονιά, άρα εσύ να χάσεις έσοδα. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία δεν είναι μόνο τώρα τη στιγμή, είναι και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ναι, αυτό πήγα να σου πω ακριβώς, και είπε και κάτι άλλο ο Μάκης Γκακάτσης, είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε σελίδα στο ποδόσφαιρο. Μπορεί αυτό να γίνει, Κυριακό. Μπορεί να αλλάξει σελίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα σας πω, ένα καλύτερο προϊόν, καλύτερους παράγοντες, λιγότερες συντάσεις, λιγότερη βία, λιγότερη κουβέντα για διαιτησία, όλα αυτά είναι εφικτό. Θα αποφύγω τα κολόγια, γιατί τα φάγαμε στα μούτρα τα προηγούμενα χρόνια και υπήρξε και άλλη στιγμή που πίστευα ότι φτάσαμε να έχουμε ένα πραγματικά πολύ καλό πρωτάθλημα και τελικά σε επίπεδο κοινωνίας και τοξικότητας έγινε το χειρότερο όσο είχαμε ζήσει.
Νομίζω ότι όταν οι κρίσεις είναι οικονομικές κρίσεις και ο κίνδυνος καταστροφής ομάδων, κυρίως μικρομεσαίων και κάτω, είναι μεγάλος, το ποδόσφαιρο συσπυρώνεται. Και επειδή τα προβλήματα είναι κοινά και θα τα αντιμετωπίσουν όλοι και οι λύσεις δεν θα είναι... δεν θα ψάξουμε να ανακαλύψουμε την Αμερική, είναι πολύ συγκεκριμένες, χρειάζεται συσπήρωση. Αν αυτή τη συσπήρωση την εκμεταλλευτούμε ώστε σε όλα τα επίπεδα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να αναδιοργανωθεί και να αποκτήσει αυτό, να αποκτήσει ένα συνεταιρισμό ο οποίος συνολικά άσχετα με τις διαφορές τις αγωνιστικές, τον ανταγωνισμό των αγωνιστικών των ομάδων στα επίπεδα τα εταιρικά έχει βρει ένα πεδίο συνεννόησης, θα είναι καλό. Αυτό είπε ο Μάκης, είπε ότι είναι μια ευκαιρία να το κάνουμε αυτό και εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία ότι μόλις ξεπεραστούν τα πρώτα οικονομικά ζόρια δεν θα ξανακυλήσουν όλοι στο να βάζουν πρώτα το και μόνο, γιατί το πρώτα δεν είναι λογικό, μόνο το συμφέρον της ομάδας τους και να μην κοιτάνε καθόλου το συμφέρον συνολικά του ποδοσφαίρου. Γιάννη, αλλά πάντως δίνεται μια ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα ένα κλίμα από όλους. Συγγνώμη. Πάνω στο κομμάτι, λέω, χθες όντως υπήρχε πάνω στο κομμάτι της διακοπής υπό συγκεκριμένες παραμέτρους συμφωνία σχεδόν από όλους, τουλάχιστον στον πυρήνα της απόφασης. Αλλά το βράδυ έχω την αίσθηση ότι αυτή η επιστολή της UEFA λίγο διαφοροποιεί την κατάσταση, όχι μόνο για την Ελλάδα, συνολικά. Όχι, δεν αλλάζει. Δεν ξέρω αν το έχεις λάβει και εσύ κάπως έτσι το πράγμα. Πάντως, η αίσθηση είναι ότι λέει η UEFA ότι, κοιτάξτε να δείτε, OK, έχετε την αυτονομία ο καθένας, αλλά πρώτα θα πάρω εγώ μια κεντρική απόφαση και μετά θα δούμε τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα ανά τον κόσμο. Την ελληνική λίγα αυτό δεν την απασχολεί υπό την έννοια ότι είχε προνοήσει. Εμείς δεν πήραμε απόφαση διακοπής και πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε απόφαση διακοπής όταν μπορεί θεωρητικά ας πούμε σε μια εβδομάδα να σου πούνε ότι ξεκινήσετε το πρόγραμμα βγαίνει. Και μιλάμε πάντα θεωρητικά. Το ρεαλιστικό είναι ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον μέχρι αρχές Μαΐου δεν θα σου πει κανένας πήγαινε να κάνει προπόνηση. Αλλά πάντα δεν μπορείς να αποκλείσεις το ενδεχόμενο μιας ραγδαίας βελτίωσης και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και να μπορούν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα κανονικά. Άρα δεν μπορούσε να πάρθει τώρα απόφαση για διακοπή και για αυτό το λόγο, αλλά και για το λόγο ότι ακόμα δεν έχει μελετηθεί πώς θα γίνει αυτή η διακοπή και τι θα σημάνει. Στο κανονικά συμπεριλαμβάνεις παρουσία κόσμου στα γήπεδα, αν υποθέσουμε ότι θα αρχίσουμε τα τέλη Μαΐου, ή το έχουμε ξεκόψει τελείως αυτό, γιατί διαβάζω, ας πούμε, Champions League και Europa League τελικός χωρίς κόσμο. Συζητήθηκε αυτό χθες καθόλου, έτσι, μέρος πάνω στο κομμάτι. Αυτές είναι εκτιμήσεις. Αυτές είναι εκτιμήσεις. Η εκτίμηση, ρεαλιστικά παιδιά, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν βλέπω ότι μπορεί να ξεκινήσουν προπονήσεις πριν από τις 15 Μαΐου, 20 Μαΐου. Δεν γίνεται σε όλο τον κόσμο να έχει κάνει η ασθένεια μία καμπύλη, σε εμάς να μην έχει ξεκινήσει καν η άνοδός της και εμείς, ενώ τα έχουμε κλείσει τα πάντα με 200 κρούσματα όταν πήραμε τις αποφάσεις για καραντίνα, στα 1500 ή στα 2000 ή μακάρι να είναι ελάχιστα, να πούμε α, τώρα εντάξει τα ανοίγουμε και πάτε κάντε συναθρήσεις, προπονήσεις, αποστολές κτλ. Το θεωρώ απίθανο πριν να περάσει 1,5 μήνας να πει κάποιος ότι εντάξει παιδιά τώρα πάτε και ξεκινήσετε προπονήσεις. Από τη στιγμή που θα πει πάτε και ξεκινήσετε προπονήσεις, χρειάζονται 2-3 εβδομάδες minimum για να κουτσοπροπονηθούν και να πάνε να παίξουν παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές μετά από 2 μήνες αποχής, 2,5. Άρα πριν από αρχές Ιουνίου να ξεκινήσουν παιχνίδια δεν γίνεται. Τώρα αρχές Ιουνίου να πω πώς θα είναι η ιστορία με τον κορονοϊό και εγώ πιθανολογώ ότι και κλεισμένο το θυρών μόνο θα μπορούσε να γίνει τότε. Αλλά όλα αυτά τα πιθανολογούμε, δεν ξέρουμε. Μακάρι να ξέραμε θα έχει βρεθεί και η θεραπεία και η πρόληψη για την πανδημία που είναι και το σοβαρότερο πρόβλημά μας. Το σοβαρότερο είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως το κλεισμένο το θυρών σημαίνει ότι οι ομάδες πληρώνουν τα πάντα και δεν λαμβάνουν σχεδόν τίποτα. Είναι ένα ζήτημα για την επιβίωση των ομάδων. Και όχι μόνο αυτό, έχουν πληρώσει κανονικά και τα συμβόλαια σε μια εποχή που δεν έχουν έσοδα. Δεν έχουν κερδίσει δηλαδή και κάποια ελάφρυνση από όλη αυτή την ιστορία οι ομάδες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, κυρίως οι μικρομεσαίες, επαναλαμβάνω. Γιατί για όλες τις ομάδες είναι πλήγμα, έτσι, και για εμάς και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό και για τον Άρη και για την ΑΕΚ, όλες οι ομάδες έχουν πρόβλημα. Αλλά τα μεγάλα προβλήματα τα έχουν αυτοί που ζουν από το τηλεοπτικό μόνο
και δεν έχουν άλλες πηγές εσόδων. Και κατά ψέματα δεν έχουν ένα πολύ ισχυρό επιχειρηματία να μπορεί να διευκολύνει στη δύσκολη. Αυτό είναι η κατάσταση. Δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουν όλοι. Πάνω σε αυτό, εξέλιξη με το financial fair play υπάρχει, με ποια έννοια στο ρωτάω, ότι ακούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση θα ελαφρύνει το financial fair play. Έχει ο ΠΑΟΚ τέτοια μηνύματα, γιατί είναι μια ομάδα που το έχει το ζήτημα αυτό στην επικαιρότητά της και στον τρόπο λειτουργίας. Το Γενάρη έγινε μια επιλογή να μην γίνουν πολλές μεταγραφές για αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι για την ερώτηση και να κάνουμε την κουβέντα αυτή λίγο έτσι από την αρχή της όμως, να μην απαντήσω απευθείας αυτό, να κάνω μια εισαγωγή πάνω σε αυτό. Το financial fair play δεν είναι ένας μπαμπούλας ο οποίος σε κάνει να διοικείς μια ομάδα καλά. Το financial fair play διαπιστώνει αν διοικείς καλά στο οικονομικό επίπεδο, αν διαχειρίζεσαι σωστά τα έσοδα σε σχέση με τα έξοδά σου. Δεν είναι όμως ο μπαμπούλας. Δεν πρέπει να εξορθολογίζεις τα οικονομικά σου επειδή υπάρχει το financial fair play. Πρέπει να εξορθολογίζεις τα οικονομικά σου για να μπορείς να είσαι βιώσιμος, για να μπορείς να έχεις μια συνεχόμενη και σταθερή ανάπτυξη, να μπορείς να έχεις διαρκώς καλύτερη ομάδα, κρατώντας τα οικονομικά σε επίπεδα που οι σύλλογοι μπορούν να αντέξουν. Γιατί όσο οι σύλλογοι εξαρτώνται από τη διάθεση ή από την οικονομική δυνατότητα των ιδιοκτητών τους, είναι καταδικασμένοι να περνάνε καλά μόνο όταν έχουν έναν ισχυρό ιδιοκτήτη. Δυστυχώς κανείς δεν ζει για πάντα. Δεν γίνεται αυτό να κρατήσει 100 χρόνια. Κάνει κύκλους. Και όταν τελειώνει ένας τέτοιος κύκλος, βλέπουμε τον μπασκετικό Ολυμπιακό ή βλέπουμε άλλες ομάδες, όταν σταμάτησε η μεγάλη χρηματοδότηση από τους ιδιοκτήτες, τι αποτελέσματα ήρθαν. Άρα είναι δική μας δουλειά να προσέχουμε και δική μας δουλειά, το εννοώ, των στελεχών του ΠΑΟΚ και άσχετα από τον ιδιοκτήτη που έχει τεράστια διάθεση να επενδύει μεγάλα ποσά κάθε χρόνο, θα πρέπει να προστατεύουμε ότι αυτό το πράγμα θα γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέχεια. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται εξορθολογισμό στο budget του ΠΑΟΚ και τα έξοδα του ΠΑΟΚ μόνο επειδή υπάρχει το financial fair play. Χρειάζεται γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Πρέπει να έχουν ένα όριο στο πόση χρηματοδότηση μπορούν να δέχονται από τον ιδιοκτήτη τους. Δόξα τω Θεώ, και αυτοί που επιτρέπει το financial fair play είναι υπέρ αρκετοί για να κάνεις πρωταθλητισμό υψηλού επίπεδου και πορεία στην Ευρώπη. Δεν σου λέει το financial fair play ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να βάλει λεφτά, άρα δεν μπορεί να έχει καλή ομάδα αν δεν έχει έσοδα ή αν δεν έχει καλό τηλεοπτικό. Αφήνει περιθώρια που δόξα τω Θεώ είναι υπέρ αρκετά, επαναλαμβάνω. Άρα λοιπόν ο εξορθολογισμός είναι ένα ζήτημα το οποίο έτσι κι αλλιώς πρέπει να μας απασχολεί, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει financial fair play, και είναι και μια στρατηγική η οποία δεν πρέπει να αλλάξει αν το financial fair play έχει λίγο πιο χαλαρά κριτήρια το φετινό καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, και ολοκληρώνω με αυτό, έχει πάρα πολλά περιθώρια εξορθολογισμού. Έχει μια πάρα πολύ ακριβή ομάδα, καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, μπορεί να γίνει και καλύτερη ομάδα και καλύτερη και με λιγότερα χρήματα μπορεί να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω, αλλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, στον πάγκο και στους εκτός αποστολής των αγώνων του ΠΑΟΚ κάθονται ποδοσφαιριστές που κοστίζουν όσο ο Πανετολικός, η Ξάνθη, οι ομάδες από εκεί και κάτω, έχουν ένα μπάτζετ όσο κοστίζει ο πάγκος και οι εκτός 18 του ΠΑΟΚ στα κανονικά του παιχνίδια, για ένα παιχνίδι την εβδομάδα που είχε φέτος. Αυτό δεν είναι λογικό, δεν πρέπει να γίνεται. Είναι οικονομικά εγκληματικό. Μην το πας μακριά. Έχει 7 και 8 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από ομάδες όπως ο Άρης, 5 Ευρώπες. Είναι ακριβό το ρόστερ, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και το ακριβό ρόστερ, το ακριβό ρόστερ σημαίνει ότι κάποια στιγμή οικονομικά πρέπει να πετυχαίνει πράγματα τα οποία να δικαιολογούν το ακριβό του ρόστερ. Δηλαδή το ίδιο ρόστερ δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να κοστίζει όσο κοστίζει σήμερα, αν εντωμεταξύ είχε φέρει και 15 εκατομμύρια από την Ευρώπη, παράδειγμα. Δεν θα είχες πρόβλημα τότε. Αλλά επειδή το αποτέλεσμα, η αξία, η χρηματοδότηση, τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να έχουν μια λογική, σήμερα είναι πέρα πάσης λογικής το να έχεις τέτοιους εκτός 18 ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν ο οικονομικός στόχος είναι να έχεις καλύτερη ομάδα με πιο νορμάλ διαβαθμίσεις συμβολέων και αυτή η ομάδα να φέρει και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα που σημαίνει περισσότερες προκρίσεις στην Ευρώπη, περισσότερα έσοδα για να μπορεί να ανεβαίνει και η επένδυση σταδιακά. Κυριάκο, το φετινό ΠΑΟΚ πώς τον είδες? Χωρίς να έχεις την καθημερινή τριβή
στα αποδυτήρια, στους αγωνιστικούς χώρους, στα γραφεία της ομάδας. Την πορεία του πώς την κρίνεις? Εγώ αυτό το έλεγα και πέρυσι, θα το πω και τώρα και με την ασφάλεια έτσι, το ότι δεν συμμετείχα σε μία περίοδο αυτής της ομάδας, ότι θα ήταν πολύ αδικημένη η ομάδα μετά την περσινή. Με τους ίδιους παίκτες, με τον ίδιο προπονητή και ο Λουτσέσκου να ήταν και θα ήταν, η σύγκριση θα ήταν αναπόφευκτη και η σύγκριση δεν μπορεί ποτέ να είναι κάθε χρόνο να πλησιάζει την τελειότητα. Και πολύ, πολύ πιο γρήγορα θα την απομυθοποιούσαμε αν δεν είχαμε και τις αλλαγές τώρα. Τουλάχιστον είχαμε να περιμένουμε ότι, ότι θα έρθει μια βελτίωση με βάση το νέο σχέδιο παιχνιδιού που έχει η ομάδα. Να πω την αλήθεια, εγώ το Φερέιρα από την αρχή τον είδα θετικά. Υπό την έννοια ότι μου αρέσουν οι προπονητές που έχουν ένα σχέδιο και δεν πάνε με το ποτάμι, προσπαθούν να εκτελέσουν ένα σχέδιο. Φαινόταν η ομάδα ότι ψαχνόταν για ένα μεγάλο διάστημα. Φαινόταν δηλαδή ότι κάποια στιγμή αυτό το ψάξιμο στην εντεκάδα, στο αγωνιστικό στυλ κτλ. Θα τη στοιχήσει και κάποιους βαθμούς. Αλλά αυτό το βρίσκω φυσιολογικό και αναμενόμενο και δικαιολογημένο και το περιμένεις και το στηρίζεις όταν κάνεις την επιλογή αυτή. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές λίγο βαθμολογικά ίσως θα μπορούσε να κρατηθεί 3-4 βαθμούς καλύτερα και θα ήταν μια χρονιά πολύ συνεπής απέναντι σε αυτό που έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει πετύχει να μπει στον γκρουπ του σκληρού πρωταθλητισμού. Αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά ότι κάθε χρόνο το διεκδικεί. Αν λοιπόν σήμερα συνεχιζόταν το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ ήταν στους 3-4 βαθμούς από τον Ολυμπιακό σε μια χρονιά τόσων αλλαγών, θα το θεωρούσα επίτευγμα, να πω την αλήθεια. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζει ο κόσμος, α, έχω ίδιους παίκτες ή έχω μια καλή ομάδα και αυτή η ομάδα μπορεί όσο την κρατάω να κάνει τα ίδια, να φέρνει τα ίδια αποτελέσματα. Είναι λίγο πιο σύνθετη η δουλειά στο ποδόσφαιρο. Οπότε θεωρώ ότι με δεδομένες τις αλλαγές, την αλλαγή προπονητή βασικά, αλλά και στο ρόστερ και στους παίκτες που παίζανε, ότι ελάχιστα περιθώρια βαθμολογικά να πάει καλύτερα. Η εξέλιξη ποδοσφαιρική ενδεχομένως να τελειώσει πιο γρήγορα τις αλλαγές που ήθελε να φέρει ο προπονητής. Τελευταία ερώτηση, όχι γιατί δεν υπάρχει θεματολογία, αλλά γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Μάλλον πρώτη τελευταία, πότε περιμένουμε την απόφαση της εφέσεων της ΕΠΟ, αν υπάρχει ένας μπούσουλας, μια εικόνα, μια αίσθηση. Και η τελευταία ερώτηση είναι πώς περνάς αυτές τις μέρες του εγκλεισμού, περιορισμού και αν ετοιμάζεις και εσύ αλλαγή στο τάξη να δηλώσεις το Βόλο μόνιμη κατοικία όπως κάνουν αρκετοί για να πας το Πάσχα στην πατρίδα. Στην ερώτηση για την εφέσεων δεν έχω απάντηση, δεν ξέρει κανείς, είναι και ιδιαίτερες ημέρες, δεν ξέρεις πώς θα συνεδριάσουν, πώς θα το συζητήσουν, πραγματικά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μέσα στο μήνα θα πρέπει να έχει βγει η απόφαση. Το δεύτερο είναι ότι εγώ, να πω την αλήθεια, μπορεί να είμαι και από τους λίγους που το είχα ανάγκη αυτό το πράγμα. Έζησα 9 μήνες, πήγαινε έλα Δευτέρα με Παρασκευή σε μια άλλη κατοικία, σε μια άλλη έδρα, επιστροφή. Έτσι σε μια γενική αναμπούλα, οπότε ένα διάστημα το είχα ανάγκη αυτόν τον εγκλεισμό και όχι, δεν θα ψάξω να βρω κανένα τρόπο να διακινδυνεύσω να μεταφέρω κάτι στους γονείς μου, οι οποίοι είναι άνθρωποι σε μια ηλικία που καλό θα είναι να μην κολλήσουν κορονοϊό, οπότε σε αυτό το πράγμα θα είμαι λίγο συνεπής. Σε προβληματίζει κάτι τελευταίο ότι είσαι από τους ελάχιστους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που μιλάει ο Χρήσανθος με καλά λόγια για αυτούς, γιατί και τις προηγούμενες φορές σε πολλές εκπομπές ο Χρήσανθος έπλεξε το εγκόμιό σου. Γιατί καλός ο Κυριάκος και μιλάει, τα λέει και μπράβο στον Κυριάκο. Μήπως είναι αιτία προβληματισμού αυτή για σένα. Εγώ τον Κυριάκο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, φίλε, και έχουμε συνεργαστεί σε επίπεδο υπευθύνων επικοινωνίας. Οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά και τι άνθρωπος είναι, αλλά και τι δουλειά κάνει. Μήπως είναι αιτία προβληματισμού και όχι παράσημο. Είναι και πολύ τιμητικό. Κάνω ένα κύκλο λοιπόν και γυρνάω στην αρχή και λέω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που σου αφήνει η πολιτική. Οι πολιτικοί μπορεί να σκοτώνονται στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά τους βλέπεις στο κηλικείο της Βουλής ή τους βλέπεις στο τρίγωνο Κολωνάκη Σύνταγμα, ας πούμε, εκεί σε εκείνη την περιοχή να πίνουν τον καφέ τους ενώ πριν από 5 λεπτά σε μια τηλεόραση είχαν σκοτωθεί. Και καταλαβαίνεις ότι όλα έχουν κάποια διαφορετικά επίπεδα. Αυτό ίσχυε πάντα στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια μικρή πόλη και με τον Χρήσανθο θα βρεθούμε και θα πιούμε καφέ και με άλλους αντιπάλους θα βρεθούμε και θα πιούμε καφέ. Ο καθένας έχει μια δουλειά να κάνει να προστατεύσει την ομάδα του, αλλά πέρα από αυτό ζούμε και σε ένα μικρό χώρο και είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να πούμε και 5 άλλα πράγματα. Οπότε οι σχέσεις χτίζονται διαφορετικά. Γιατί να έχω
προς Θεού και εγώ έχω καλή εντύπωση. Και γενικά, εντάξει, και η καζούρα που γίνεται και οι κόντρες που κάνουμε και η διαφορετική οπτική που έχουμε και σε κάποια πράγματα, ωραία είναι. Αρκεί να ξέρουμε μέχρι που πρέπει να πηγαίνουν. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Με σεβασμό. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό που είπα εξ αρχής. Ο Κυριάκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σεβασμό στον αντίπαλο. Και εμένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν γυρίσουμε και εμείς δηλαδή. Όταν γυρίσετε εσείς, εννοείται. Απλά θα αργήσετε, βλέπω Κώστα. Βλέπω Κώστα, θα αργήσετε. Όταν γυρίσουμε και εμείς θα πιούμε ωραίους καφέδες. Έτσι. Ναι. Μπάσκετ παίζεις καθόλου? Μπάσκετ βλέπω πολύ, να παίζω λίγο άμπαλο. Γενικά μετά το σύμπαν δεν είναι πολύ καλός. Γι' αυτό έγινα και δημοσιογράφος. Δεν μπορούσα να παίξω. Και ο Κώστας το ίδιο. Παρά το γεγονός ότι ο Βόλος είναι μπασκετούπολη, η αλήθεια είναι. Έχει πολλά ταλέντα. Και όταν έκανα εγώ προπονήσεις, πρόλαβα και Μπουντούρη, πρόλαβα και Λιαδέλη, πρόλαβα και κανένα στο ίδιο σχολείο. Ήμασταν μπασκετομάνα, ναι βέβαια. Ο Βόλος ήταν μπασκετομάνα. Έτσι, έχει παράδοση μεγάλη. Ωραία. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριακό. Να καλή δύναμη και σε εσένα και στους δικούς σου και σε όλους μας. Και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια και προσοχή. Σπίτι.